Καράουγλου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Καράουγλου. Καλησπέρα και σου λες εσάς, συνεργάτες και βεβαίως όλους τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα των ημερών, αυτό το οποίο αφορά τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία όλη αυτή την κατάσταση και κυρίως τι έχετε να σχολιάσετε εσείς για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι εμείς ουσιαστικά εξαπατηθήκαμε καθώς περιμέναμε να μονιμοποιηθούμε? Νομίζω ότι αν θέλουμε να πούμε ποιος φταίει για την κατάσταση αυτή την απαράδεκτη την οποία βλέπουμε στις μεγάλες πόλεις με τα σκουπίδια να ξεχυλίζουν και μάλιστα με 40 βαθμούς Κελσίου, ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι προφανές ότι η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση. Είμαι κάθετος και απόλυτος αυτό. Και αυτό γιατί? Γιατί 2,5 χρόνια τώρα η κυβέρνηση κλείνει το μάτι με πονηρό τρόπο στους εποχικούς ή με σύμβαση εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας, λέγοντάς τους ότι μη φοβάστε, εμείς θα σας μονιμοποιήσουμε. Προσπαθώντας δηλαδή να ψαρέψει ψήφους για τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και αυτό τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Ενωτικού Συνεδρίου που έχει κρίνει παράνομη την ανανέωση των συμβάσεων, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει σχέση με το ότι πολλοί δήμαρχοι, οι οποίοι υπακούν στην νομιμότητα και στην απόφαση του Ενωτικού Συνεδρίου, δεν πληρώνουν αυτούς τους συμβασιούχους. Και υπάρχει ένα ζήτημα που το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη η μεγιστοποίηση του προβλήματος. Και απ' την άλλη, βέβαια, και οι συμβασιούχοι να δείξουν κατανόηση, να καταλάβουν ότι δεν φταίνε αυτοί, φταίει η κυβέρνηση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι με τις κινητοποίησεις τους θα πρέπει να δημιουργούν κινδύνους ακόμη και για τη δημόσια υγεία, έτσι ώστε να λυθεί το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα, ειδικά σε μια περίοδο με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και με εκατομμύρια τουρίστες να επισκέπτουν τη χώρα μας. Στη Θεσσαλονίκη ποια είναι η κατάσταση? Τραγική. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια βέβαια με τα λίγα αυτοκίνητα τα οποία είναι υπηρεσιακά, τέλος πάντων δίνεται η άδεια από τους καταληψίες των αμαξοστασίων για να βγουν έξω, αλλά είναι προφανές ότι δεν φτάνει. Και έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους να υπάρχουν στίβες από σκουπίδια, έτσι, που και βρωμίζουν την πόλη, έτσι, αλλά και πρόβλημα δημιουργούν στην ήδη με 1,200 προβλήματα αγορά της πόλης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και την οικονομική κατάσταση των συμπολιτών μας, των συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχουν καταστήματα. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κάποιος να πάει σε ένα καθίσει, για παράδειγμα, σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν μπροστά του έχει μια ντάνα από σκουπίδια, τα οποία μάλιστα μυρίζουν κιόλα. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν, έχουν λυθεί. Και απορώ για ποιο λόγο η κυβέρνηση τόσες μέρες δεν φρόντισε να κάνει τις συναντήσεις που έπρεπε να κάνει και να προωθήσει τις λύσεις που έπρεπε για να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία και την απόφαση του κ. Μπουτάρη να αναθέσει την αποκομιδή σε ιδιωτική εταιρεία, τι ακριβώς συνέβη? Ο κ. Μπουτάρης, από ό,τι δηλώνει ο ίδιος, αναγκάστηκε να προχωρήσει τη λύση αυτή, γιατί όπως σας είπα και πιο πριν, η κατάσταση στην πόλη ήταν τραγική. Είναι λογικό και αυτονόητο ότι ο κάθε δήμαρχος ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να αντιμετωπίσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Υπάρχουν δήμαρχοι, άκουγα το πρωί σε τηλεοπτικό κανάλι τον δήμαρχο εδώ πέρα της Γλυφάδας, ο οποίος έλεγε ότι έχει φροντίσει, είχε κάνει συσκευασία, τα σκουπίδια τα συμπίεζε με διάφορους μηχανικούς τρόπους έτσι ώστε να περιορίσει το κακό. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι όπως τα λέει. Υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα και βρεθήκαν να προετοίμαστε μπροστά στον κυκλικό αυτών των σκουπιδιών και τη μεγιστοποίηση του προβλήματος. Θεωρώ ότι κάτι έπρεπε να γίνει, γιατί όπως είπα και πιο πριν, στα ζητήματα δημόσιας υγείας δεν χωράει συζήτηση. Πρέπει να ληφθούν όλα και να τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να μην υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η λογική του να δώσει μια προσωρινή ανάθεση για τρεις μέρες κύριο Μπουτάρη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν είναι κακή. Είναι μια λύση, μια απάντηση, έστω προσωρινή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να φύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο αφορά τη συζήτηση και την σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την υπόθεση του Νου Ρουάν. Σας εγκαλούν και σας εγκαλούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι ταυτίζεστε με συγκεκριμένα κυβερνητικά, με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και ουσιαστικά ότι σηκώνεται πολύ ψηλά ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να το σηκώνεται, καθώς θα έπρεπε να επιζητούσατε τη διαρρεύκανση αυτής της δυσόδους ιστορίας με τη διακίνηση των τόνων ηρωίνης. Πώς βλέπετε εσείς, κύριε Καράουγλου, όλες αυτές τις ενστάσεις
και την ρητορική την οποία χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά στελέχη σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Νούρου Αν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι χθες στη συζήτηση που έγινε στην Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν ξεκάθαρα τα ζητήματα. Εμείς δεν παίρνουμε τη θέση κανενός. Είναι μια ιστορία η οποία απασχολεί την ελληνική δικαιοσύνη και λέμε ότι αν υπάρχουν ένοχοι σε όποια πλευρά και να είναι, όσο ψηλά και να είναι, όση οικονομική δύναμη και να έχουν, να πληρώσουν και να μπουν φυλακή. Επ' αυτού δεν το συζητάμε, είναι δεδομένο. Εμείς εξετάζουμε ως πολιτικό κόμμα τη θέση ενός υπουργού, αυτός είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος επικοινωνούσε συνεχώς 12 συνεχείς φορές με έναν άνθρωπο που είναι καταδικασμένος σε ισόβια για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό είναι το μεμπτό της ιστορίας. Εμείς πάνω σε αυτό στεκόμαστε, αυτό κριτικάρουμε, γι' αυτό ζητάμε διαλεύκαση. Δεν είναι δυνατόν όχι ο αρμόδιος υπουργός, που και πάλι δεν έπρεπε να το κάνει ο υπουργός δικαιοσύνης, μέσω εισαγγελέως έπρεπε να γίνει η όποια συζήτηση, η όποια επαφή έπρεπε να υπάρξει με τον υπόδικο, με τον καταδικασμένο μάλλον, αλλά ένας άλλος υπουργός που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο να συζητάει να παίρνει τηλέφωνο ή να τον παίρνει τηλέφωνο ο καταδικασμένος και επί 12 συνεχείς φορές έτσι, να συνομιλούν για ένα ζήτημα που δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι. Πολλά έχουν ακουστεί. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε είναι απόλυτη διαλεύκανση των συγκεκριμένων συζητήσεων. Τι ζήτησε ο κύριος Καμένος από τον καταδικασμένο για ναρκωτικά, έτσι, σε ισόβια. Τι ακριβώς τυχομηθεία υπήρξε, αυτό είναι για μας το μείζον. Δεν παίρνουμε από εκεί πέρα στα ζητήματα έρευνας και απόδοσης δικαιοσύνης και θεωρούμε αυτονόητο ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα τιμωρήσει όποιος πρέπει να τιμωρήσει. Δεν είναι ένα ζήτημα που μας αφορά. Αλλά ο κύριος Καμένος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα πολλές φορές απασχόλησε την κοινή γνώμη με απρέπειες και με κινήσεις του που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική. Θυμίζω την περίφημη γραβάτα με τα πέλη. Θυμίζω λίγο παλαιότερα τις χειρονομίες και τα γεγονότα, τα επεισόδια που δημιούργησε στον αγώνα Πόλο βουλιασμένη του Ολυμπιακού. Έτσι. Δεν είναι ένας άνθρωπος, τη στιγμή που είναι δημόσιο πρόσωπο, που είναι υπεράνω κριτικής. Βεβαίως και θα δεχθεί την κριτική μας. Πόσο μάλλον όταν είχε συνομιλίες με έναν ισοβήτη που δεν ξέρουμε πού ακριβώς αποβλέπαν. Μάλιστα. Άρα λέτε εσείς ότι κακώς υπήρξαν αυτές οι επικοινωνίες. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Καμένος λέει ότι αυτές οι συνομιλίες έγιναν για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος αυτός φοβόταν για τη ζωή του, ότι ήθελε κάποια χέγγια κτλ. 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 Τι είναι ο κύριος Καμένος, ο κύριος Καμένος, κύριε Κούσου, λέει αυτός ο οποίος επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων. Αν ο άνθρωπος αυτός φοβόταν για τη ζωή του, μπορούσε να ειδοποιήσει μέσω των φυλάκων, των εισαγγελέα, τέλος πάντων να απευθυνθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Καμένος με ποια λογική θα είναι υπουργός άμυνας εν επλάκη. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, αν ο κύριος Καμένος αισθάνεται ότι δεν έχει κάτι να κρύψει, δεν έχει παραναζητήσει και ο ίδιος την άρση των τηλεφωνικών του απορρίτου από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε από την εισαγγελέα. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα προχωρήσει. Μπορεί να το καθυστερήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα αποφύγει να υπάρξει διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Αν είναι καθαρός, η δουλειρόδος εδώ και το πείδημα. Μάλιστα. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε από την κυβέρνηση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ασχοληθεί τόσα χρόνια με αυτή την ιστορία από τη στιγμή που εξαφανίζονταν μάρτυρες, όπως λένε, ή εν πάση περιπτώσει υπήρχε σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη δικαστική έρευνα και θυμήθηκε να παρέμβει τώρα, δίνοντας τόσο ένταση και τόσο έκταση στα γεγονότα και στις επικοινωνίες οι οποίες υπήρξαν? Η Νέα Δημοκρατία έχει μια βασική θέση αρχής ότι η δικαιοσύνη ήταν, είναι και πρέπει να παραμένει ανεξάρτητη και να κάνει τη δουλειά από μόνη της. Αν υπάρχουν ευθύνες για ολιγορίες ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε στη δικαιοσύνη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη και να τις καταλογίσουμε εκεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν παρενέβη ποτέ σε καμία περίπτωση. Από εκεί πέρα σας είπα ότι εμείς παρεμβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση όχι για να υπερασπίσουμε τον χ ή τον ψ ύποπτο ή κατηγορούμενο, αλλά για να καταλογίσουμε ευθύνες και βεβαίως πολλά ερωτηματικά για την εμπλοκή συγκεκριμένου υπουργού, του κυρίου Καμένου, υπουργού Εθνικής Άμυνας, ούτε καν του καθήλυνα αρμοδίου υπουργού, την υπόθεση αυτή. Αυτό είναι το διατάφτα. Εμείς σε αυτό παρεμβαίνουμε και κάνουμε κριτική και λέμε ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα και δεν έπρεπε να υπάρχει αυτή η παρέμβαση. Και, εν πάση περιπτώσει, αν ο κ. Καμένος αισθάνεται ότι είναι καθαρός, ας δει την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών για να φαίνεται τι ακριβώς είπε. Δεν παρεμβαίνουμε στα ζητήματα της ερεύνης και της απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν είναι δική μας δουλειά. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και περιμένουμε τις αποφάσεις της.
Μάλιστα. Κύριε Καράγουλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καράγουλου. Ευχαριστώ.